Άκουσα ότι υπάρχει κάποια έκπτωση. Τώρα θα δούμε. Ψάχνουν στα ράφια για να βρουν τα προϊόντα με μείωση τιμής. Επειδή άκουσα σήμερα και πάω στο σούπερ μάρκετ να δω αν είναι όντως αλήθεια. Απορρυπαντικό πατώματος ενός λίτρου από 1,98 ευρώ μειώθηκε κατά 16 λεπτά από όταν εντάχθηκε στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και πλέον οι καταναλωτές το βρίσκουν στο 1,82, περίπου 8% κάτω. Μακαρόνια νούμερο 10, 500 γραμμάρια από 1,18 πλέον και για όσο καιρό είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής θα είναι στα 88 λεπτά. Αυτοί είναι δύο μόνο από τους 362 κωδικούς προϊόντων που ρίχνουν την τιμή από 6 έως 20%. Μειώσεις στο πορτοφόλι, στα χρήματα που έχω στο πορτοφόλι υπάρχουν. Στις τιμές όχι. Και αν έχει μειωθεί κάπου η τιμή, έχει μειωθεί και το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία. Με τους καταναλωτές να αδυνατούν να εντοπίσουν τις μειώσεις αυτές, αφού όπως λένε είναι πολύ μικρές. Δεν τα είδα. Ναι. Τώρα αν δούμε αργότερα την άλλη εβδομάδα που θα ψωνίσω, θα τα δούμε. Τα προϊόντα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής στα σούπερ μάρκετ έχουν ξεπεράσει πια τους 300 κωδικούς. Αφορά σε προϊόντα όλων των ειδών και οι μειώσεις μπορεί να φτάνουν ακόμα και το 20%. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστες. Είναι μόνο προς τα πάνω, έχετε δει και κάτι να πέφτει και προς τα κάτω? Δεν βλέπω τίποτα προς τα κάτω. Αν συγκρίνω πριν ένα χρόνο ή δύο. Σε άλλη περίπτωση, το Open εντόπισε χυμό ντομάτας που από 1,13 έχει μειώσει τιμή κατά 20 λεπτά και πλέον κοστίζει 93 λεπτά του ευρώ. Δεν έχω δει να πέφτει καμιά τιμή, δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω δει πάντως. Μόνο προς τα πάνω δηλαδή. Δυστυχώς μόνο προς τα πάνω, ναι. Η δέσμευση των προμηθευτών είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στην μείωση τιμής να παραμένουν σε αυτό το καθεστώς για τουλάχιστον 2 μήνες, με στόχο να δίδεται και επιπλέον παράταση.